Κύριε Διοικητή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάει υπέρ την κάλυψη των ασφαλιστών. Γι' αυτό και σε περιμένουμε αύριο το πρωί, γιατί έχουμε συνέχεια να δώσουμε στο ρεπορτάζ. Ο καιρός μας με τον Γιάννη Καλιάνο, διότι υποδεχόμαστε εντός ολίγου τον Υπουργό Υγείας. Ελάτε εδώ μόνο να ακουστείτε. Ελάτε εδώ να ακουστείτε. Δεν έχει το μικρόφωνο, μισό λεπτό. Έχει φωνή στεντόρια. Λοιπόν, τώρα κατάλαβα γιατί ο ΟΓΑ δίνει βιβλία. Καλά, καλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα ποια είναι η ουσία. Ο κύριος Βεργίνης, που όταν είχε τοποθετηθεί στη θέση αυτή, διάβαζα διάφορα ειρωνικά σχόλια για το παιδί, λέει, του κομματικού Σωλήνα και ναι, και ένα νέο. Τα διαβάζατε. Ποιος είναι, παιδί, είναι ο κομματικός σύμβουλος. Έτσι λέγανε τότε κάποιοι, δεν δηλαδή. Είναι ο καλύτερος διοικητής που έχει μπει. Ναι. Από τους καλύτερους, για να μην στεναχωρήσω άλλους, αλλά λέω ο πρώτος, μεταξύ των πρώτων. Θα σας πω ένα πράγμα. Παρέλαβε τον ΟΓΑ με πληρωμές ληξιπροθέσμων 5% 6% και έκανε την εκαθάριση των ληξιπροθέσμων γρηγορότερα από όλα τα ταμεία. Μάλιστα. Όταν παρέλαβα εγώ το Υπουργείο, μου λέγανε δεν μπορεί ο ΟΓΑ να πληρώσει. Και τώρα ο ΓΑ έχει πληρώσει γρηγορότερα από όλους άλλους. Κύριε Βεργίνη, θερμά συγχαρητήρια. Δύο χρόνια έχει γίνει. Κύριε Βεργίνη, εγώ κρατάω. Μιλάμε για τα ληξιπρόθεσμα. Δεν ακούγεσαι, μέχρι δεν ακούγεσαι. Δεν θα γίνει συζήτηση. Εγώ κρατάω το παιδί πάντως από όλα αυτά. Ξέρω πόσο δύσκολη δουλειά κάνατε, γιατί έχω δει όλα τα άλλα ταμεία που είναι. Δεν μπορώ παρά να σας πω από καρδιά συγχαρητήρια. Θα το πείτε μετά αφού καθίσετε. Παρακαλώ. Το λέτε, κύριε Βεργίνη, γιατί μάλλον δίνει βιβλία δικά σας. Δεν δίνει βιβλία δικά μου, δεν το κράτος ποτέ. Εγώ από το κράτος δεν έχω δώσει. Το παιδί αυτό δίδασκε χρόνια, μισό λεπτό, δίδασκε χρόνια στη νομική σχολή Αθηνών, πολιτική, οικονομία και ήταν δασκαλόγος. Έτσι το παιδί αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βεργίνη. Εδώ μιλάμε για μετρήσιμο αποτέλεσμα που άλλαξε τη ζωή πολλών ανθρώπων, γιατί τους πλήρωσε ο ΟΓΑ χρήματα που τους χρώστακε πολλά χρόνια. Για να μην είναι πλήρης εκαθάριση. Για να μην είναι όρθιος ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος πρέπει να καθίσει για να το ρωτήσει συγκεκριμένα. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Βεργίνη. Χρήστος, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Πάμε στον καιρό.